Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα εισόδια της Θεοτόκου και η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην πόλη της Πρέβεζας. Στη Θεία Λειτουργία και την πανηγυρική δοξολογία, η οποία τελέστηκε το πρωί της Τρίτης στην Παναγία των Ξένων, παρακολούθησε μεταξύ των άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Στράτος Ιωάννου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, Λεωνίδας Αργυρός, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παύλος Φραγκούλης, ο Πρόεδρος ΔΕΠ Νίκος Σολδάτος, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και αρκετοί πιστοί, που τίμησαν τη ξεχωριστή αυτή ημέρα για τη χριστιανοσύνη αλλά και τη χώρα μας. Ο μιλητής ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Πρέβεζας, υποπτέραρχος υπτάμενος εν αποστατεία Ιωάννης Αντήρης, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και στο ρόλο που αυτές έχουν διαδραματίσει διαχρονικά στους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας μας. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας μοιράστηκαν στους πιστούς πολυσπόρια, ενώ εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο ηρώο της πόλης και κατάθεση στεφάνων.